Τον τρόπο με τον οποίο το δημόσιο θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες, δηλαδή πώς και πότε θα πληρώσει τα χρέη του, παρουσιάζει αυτή την ώρα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Στην συνέντευξη παρακολουθεί Μαρία Παπά. Μαρία, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Οδικό χάρτη για τη σταδιακή αποπληρωμή των εξυπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, οι οποίες προκαλούν ασφυξία στην πραγματική οικονομία, παρουσίασε πριν από λίγο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Σταϊκούρας. Οι οφειλές αυτές αφορούν σε νοσοκομεία, αιτήσεις για εφάπαξ που εκκρεμούν, πολιτιστικούς οργανισμούς και άλλα νομικά πρόσωπα. Υπολογίζονται στα 9,3 δις συνολικά, ενώ από αυτή τη δόση θα καταβληθούν τα 3,5. Να πούμε πως ο κ. Σταϊκούρας θα προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίων με 12 υπουργεία, με στόχο τη συγκράτηση των δαπανών. Στόχος είναι, όπως είπε, να μην συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές στο μέλλον, να τοποθετηθεί ένας προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών. Το Γενικό Λογιστήριο, να πούμε, πως θα παρακολουθεί την εκαθάριση και θα δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Υπουργείων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Μαρία Παπά, σε ευχαριστούμε.